Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κουρουπλής, Υπουργός Εσωτερικών. Μετά θα κλείσουμε όλο τον κύκλο των παρεμβάσεων με τους δύο υπουργούς, τον κύριο κοινοβουλευτικό για το θέμα που είχε τεθεί, για να περάσουμε στους αρχηγούς για τη συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση γίνεται σε μια δύσκολη συγκυρία, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα βρίσκεται γεωστρατηγικά σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου από τη μία πλευρά η αποσταθεροποίηση που επιχειρήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται δυστυχώς σε εξέλιξη και είναι απρόβλεπτο πότε αυτή η κατάσταση μπορεί να ειρηνεύσει. Εξέλιξη η οποία γεννά κύματα προσφύγων, και από την άλλη πλευρά σε μια Ευρώπη που πιστέψαμε όσοι την πιστέψαμε, της κοινωνικής δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, των ανοιχτών συνόρων, σε μια Ευρώπη που δυστυχώς κλείνει τα σύνορά της αναιρώντας την ταυτότητά της και υπονομεύοντας την ίδια της την ύπαρξη. Σε ένα τόσο λοιπόν ρευστό περιβάλλον βρίσκεται η χώρα, και παρά τα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίμενα σήμερα να βρούμε έναν κοινό τόπο, να απαλλαγούμε από το παρακράτος της μιζέριας που μας διακατέχει στον πολιτικό μας λόγο, να συνεννοηθούμε για τα ύψιστα που αφορούν τη χώρα και τα οποία θα έπρεπε να ήταν οι προτεραιότητες όλων. Αντί αυτού άκουσα επαναλαμβανόμενους λόγους. Μου θύμισε ο κύριος Μητσοτάκης τον πατέρα του όταν καθίβριζε τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον ταύτιζε με την τρομοκρατία. Αυτό μου θύμισε σήμερα ο λόγος ενός νέου αρχηγού που περίμενα να εκπέμψει ένα όραμα για αυτή την πατρίδα, να υπερβεί, να κάνει μια αυθυπέρβαση όλων αυτών που ενδεχομένως από εδώ και από εκεί είναι τριβές ανάμεσά μας στα πλαίσια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, και να βρούμε έναν κοινό τόπο να πούμε την αλήθεια πρωτίστως στον ελληνικό λαό, και όχι να διστάζουμε να πούμε αν υπάρχει ασφάλεια σε αυτή τη χώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 28 εκατομμύρια τουρίστες υπολογίζεται ότι θα έρθουν φέτος στη χώρα. Γιατί έρχονται, όταν γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι πρώτη προτεραιότητα ενός ανθρώπου που θέλει να πάει τουρισμό σε μια χώρα είναι το αίσθημα που εμπεδώνεται μέσα του της ασφάλειας. Και αυτό δεν είναι μια υπόθεση που την έκανε μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε αυτή τη λογική. Είναι μια προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τις πολιτικές που άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή, το κλίμα που καλλιέργησαν, αλλά και τις προσπάθειες που κάνει η σημερινή κυβέρνηση, ακριβώς γιατί θέλει να εμπεδώσει το αίσθημα στην ευρύτερη περιοχή ότι είναι μια κυβέρνηση που νοιάζεται για την ειρήνη στην περιοχή, που νοιάζεται για την πρόοδο και την ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δυνατόν εμέσως να αφήνουμε εχμές και να ταυτίζουμε το προσφυγικό με την τρομοκρατία? Οι τρομοκράτες που δημιούργησαν τα γεγονότα στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες ήταν πρόσφυγες? Να συνεννοηθούμε δηλαδή. Δυστυχώς δεν ήταν... Δυστυχώς. Για εσάς που το υποστηρίζετε, δεν ήταν πρόσφυγες. Ήταν πολίτες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Και εδώ η Ευρώπη, αντί λοιπόν να συζητάει για κλειστά σύνορα, θα έπρεπε να κάτσει να συζητήσει κοινωνιολογικά από πού παράγεται αυτό το φαινόμενο. Ναι, οι άνθρωποι, αντί να διεκδικούν τη ζωή, να λατρεύουν το θάνατο. Είναι ζητήματα λοιπόν που πρέπει να απασχολήσουν την Ευρώπη. Και είναι σημαντικό ότι πολύ σημαντικές υπηρεσίες μέσα στην Ευρώπη, αλλά και σημαντικά πρόσωπα που υπηρετούν αυτές τις υπηρεσίες, έχουν εκφράσει την άποψη ότι δεν παράγεται το πρόβλημα της τρομοκρατίας από το προσφυγικό. Αντιθέτως, αναζητούν τρόπους, και είναι θετικό αυτό να μπορέσουμε να ενιοποιήσουμε τουλάχιστον τις δραστηριότητές μας στα ζητήματα αυτά.
και να οικοδομήσουμε όλοι μαζί ένα μέτωπο κατά του φόβου. Διότι με τις πολιτικές τοποθετήσεις που άκουσα σήμερα, το μόνο που συντηρούμε είναι το φόβο. Και αυτό που ήθελαν οι τρομοκράτες το πέτυχαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα μεγάλο βαθμό. Να κάνουν τους πολίτες της Ευρώπης να φοβούνται. Να περπατάνε και να φοβούνται τον ίσιο τους. Αυτό ήθελαν να πετύχουν. Και αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε και εδώ. Όταν γνωρίζουμε ότι με τις προσπάθειες και ότι προηγούμενες, εγώ δεν θέλω να είμαι μικρόψυχος, και τις σημερινές όλοι αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε για το ύψιστο δικαίωμα του πολίτη να νιώθει ασφαλής στη χώρα του. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, παρά το ζήτημα της ανασφάλειας που παράγεται από τις πολιτικές της λιτότητας που μας επέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια και που η σημερινή κυβέρνηση δεν τις δέχτηκε ποτέ, κάτω από το συγκεκριμένο καθεστώς πάμε σε αυτή τη διαδικασία που γνωρίζετε, αλλά δεν πιστεύουμε ποτέ σε αυτές τις πολιτικές. Εσείς πιστέψατε ότι αυτές οι πολιτικές ήταν πολιτικές που μπορούσαν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Να όμως που δεν τη βγάλανε. Θέλω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ζητήσω επιτέλους να γίνει μια συζήτηση σε ένα επίπεδο ηρεμίας, ψυχραιμίας και νυφαλιότητας. Διότι σε μια περίοδο που δυστυχώς αυτό που έλεγε πριν 300 χρόνια ένας φιλόσοφος, ο Τόμας Χόμπς, ότι πόλεμος εναντίον όλων, όλοι εναντίον όλων, αυτό συμβαίνει σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό πρέπει να μελετήσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Για να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τους όρους, να περιορίσουμε τα φαινόμενα της ανασφάλειας του πολίτη. Και όχι να ζητούμε υπουργεία τα οποία πραγματικά θυμίζουν άλλες εποχές. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Η έλλειψη ενός τέτοιου υπουργείου είναι το ζήτημα. Ή οι πολιτικές που ασκούνται και εμπεδώνουν στην κοινωνία το αίσθημα αυτό. Όταν λέτε ότι δεν υπάρχει κράτος στην Ιδωμένη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν πέρυσι 1 εκατομμύριο άνθρωποι από την Ελλάδα. Δεν είναι προσέπαινο της Ελλάδος και όχι της κυβέρνησης. Εγώ σας λέω της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Ότι δεν άνοιξε μύτη. Ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν εκεί, 12.000 άνθρωποι, και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην ουσία. 12.000 άνθρωποι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η παρουσία της αστυνομίας εκεί, δεν είναι άδικο να λέτε ότι δεν υπάρχει κράτος. Δεν έλαβαν φροντίδα ιατρική από τις δημόσιες υπηρεσίες όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα ασυνόδευτα παιδιά. Και έρχεστε εδώ και λέτε άρρητα ρήματα απλώς για να κάνετε φτηνή πολιτική. Έτσι υπερασπίζεστε την πατρίδα. Αυτός είναι ο πατριωτισμός που πρέπει να μας διακατέχει όλους αυτή τη στιγμή και να μας δίνει τη δύναμη να κάνουμε αυτή την προσωπική και την κομματική αυτή υπέρβαση. Για να βρούμε κοινούς τόπους τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, τα κρίσιμα ζητήματα που δίνουν στη χώρα μια ιδιαίτερη αναφορά. Ήρθε προχθές η θρησκευτική ηγεσία του χριστιανισμού και είπε κάτι πολύ σημαντικό που είναι όπλο για την Ελλάδα, ότι εμείς εδώ, παρότι είμαστε άλλης θρησκείας, φροντίζουμε και νοιαζόμαστε για ανθρώπους που έχουν άλλη θρησκεία. Και αυτό είναι πολιτισμός. Αυτός είναι ο πολιτισμός όπου έπρεπε να υπερασπιστεί η Ευρώπη και δεν τον υπερασπίστηκε. Και τον υπερασπίστηκε ο ελληνικός λαός και τον υπερασπίζεται και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί οφείλει κανείς να αναγνωρίσει ότι όλοι δείχνουμε τον ίδιο ανθρωπισμό. Δεν είναι κανένας περισσότερο ευαίσθητος από τον άλλον. Αλλά επιτέλους ας βρούμε τα σημεία επαφής, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα που είναι μια παρακαταθήκη για τον ελληνικό λαό. Αυτό που έκανε ο ελληνικός λαός και κάνει είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον, για όλους, και για τους σημερινούς κυβερνήτες και για τους αυριανούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους ας προχωρήσουμε λίγο μπροστά, ας κάνουμε ένα βηματισμό, ας αφήσουμε ζητήματα που πραγματικά δημιουργούν μια μελαγχολία ανάμεσά μας και ας αποδείξουμε στην ελληνική κοινωνία ότι είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.